Πρέπει να έκανε μια μεγάλη έτσι. Εκτείνων των ουρανών σιδέρυν, ω τεγάπτουν εν είδε είτε υπερό αυτού, ότι τι συνέφη την επίβαση αυτού, ο πατριωτών εκτερήγων ανέμων, ο ποιόν του εγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα, ο θεμελιών την γίνε πτεν ασφάλεια αυτή, που κληθείστε ει τον αιώνα του αιώνα. Άβυσο σου σημάτιον, το περιβόλαιον αυτού, εκ των ωραίων στήσονται ύδατα, από την ισό σου φεύξονται, αφωνή φροντίσουν ηλιάσουσι. Αναβαίνω στην όλη καταβαίνουση παιδεία, εις τον τόπο όλων θεμελίωση αυτά. Όριον εν Θεού παρελεύσονται, που δεν επιστρέψει καλύψε την κίνη. Το εξαπροσέρω πηγά σεν φάλαξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όλα βρει δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πτηνά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέρου των πετρών δώσει φωνή μου. Ότι ζουν όλοι εκ των υπεροών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη πίνεση και κλώει του δηλία των ανθρώπων. Το εξαγεί άρκων εκ τη γη και είναι όσοι φλένει καρδία ανθρώπων. Του ηλαιρίνε πρόσωπο είναι λέω και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα σύλλου τη δαξίλα του παιδιού, εκέντου του λιβάνου άσε φύτευσε. Εκεί του θεία ενό έψουση, του ελοδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Πόρητα υψηλά τη ελάφη, πέτακα τα αυγή τη λαγωή, επίση σελήνη ει καιρού. Ο ήλιος έγνω την πίστη αυτού, έθου σκότος και γένετο νύξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του Δήμου, σκυμνιοριόμενοι που αρπάσει, και στις επαρά το Θεό, βρόσιν αυτής. Ανέτειλαν ο ήλιος και συνύχθησαν, οι δεσμάδες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσονται άνθρωπος επί το έργον αυτού και την εργασία αυτού ως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της θύσεώς σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και βρύχος, εκεί ερπετάνου και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων τους ονέπλασας, εμπέζειν αυτοί.
πάντα προσέπρος δοκώσει, τούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος αυτής συλλέξουσι. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σήματα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο, ταραχτίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χριστίσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφραμφίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Βλέπον επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο αυτόμενος των ωραίων και καπνίζουν. Άσου το Κυρίου εν τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μου, έως υπάρχω. Ειδήν φύγει αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε φραγκίσουμε του Κυρίου. Εκλείπει εν αμαρτωλία από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχουν αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότος και γενε τον ύξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ευγήσα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα Σοι. Την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρχεσάνθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Του Αγίου οίκου τούτου και τερματαπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιώνων εν αυτό του Κυρίου και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αΐ
Που συζητητής του αιώνος τούτου, που χει εμόραν εν ο Θεός την σοφίαν του κόσμου τούτου, επιδιγάρεν τη σοφία του Θεού, που χεύνω ο κόσμος δια της σοφίας των Θεών, ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος, σώσε τους πιστεύοντας. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσιν και Έλληνες σοφίαν ζητούσιν, εμείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον. Οι Ιουδαίοι μεν σκάνδαλον, έλυση δε μορίαν, αυτής δε της Κρητής Ιουδαίστε και έλυσιν, Χριστόν Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν, ότι το μωρόν του Θεού σοφότερον των ανθρώπων εστί, και το ασθενές του Θεού ισχυρότερον των ανθρώπων εστί. Βλέπετε γάρ την κλίσιν ημών αδελφοί, ότι ου πολύ σοφή κατά σάρκα, ου πολύ δυνατή, ου πολύ ευγενής, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός, ή να τους σοφούς κατεσχύνει, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατε ο Θεός, ή να κατεσχύνει τα ισχυρά, και τα γενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξελέξατε ο Θεός, και τα μειόντα ή να τα όντα καταργήσει, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού. Εξ αυτού δε ημείς εστέν Χριστό Ιησού, ώστε γεννήθη μην σοφία από Θεού, δικαιοσύνητε και απολύτρωσης και αγιασμός, είναι καθώς γέγραπτε ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάσω. Καγώ ελθόν προς ημάς αδελφοί, ήλθον ου καθ' υπεροχήν λόγου η σοφίας καταγγέλων ημίν το μαρτύριον του Θεού. Ουγάρ έκρινα του ιδένετη εν ημίν. Ημίν Ιησούν Χριστόν. Και τούτον εσταυρωμένο. Ειρήνη σοι το αναγνώντι. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση και το πνεύματι σου. Εκ του κατάμαν Θεών Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο, συμβούλιον έλαβον πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού, ώστε θανατώσει αυτόν. Και δίσαντε σε αυτόν απήγαγον και παρέδωκαν αυτόν Ποντίο Πιλάτο το ηγεμόνι. Τότε ειδών Ιούδας ο παραδιδούσε αυτόν ότι κατεκρίθη,
Με τα μεληθείς απέστρεψε τα τριάκοντα αργύρια της αρχιερεύση και της πρεσβυτέρης λέγον. Ημαρτών παραδούσε μαθών. Ιδε είπων, τι προσιμάς, τι όψη. Και ρίψα στα αργύρια εν το ναό ανεχώρησε. Και απελθώ να πήγξα του. Δε αρχιερείς λαβώντες στα αργύρια είπων, που καίξες τη βαλίνα αυτά εις τον κορβανάν, επιτιμή αίματος εστί. Συμβούλιον δε λαβώντες εσυγόρασαν εξ αυτών των αυρών του κεραμαίος, εις ταφή της ξένης, διό εκλήθη ο αγρός εκείνος αγρός αίματος έως την σήμερον. Τότε πληρώθη το ρηθέν δια Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος, και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια την τιμήν του τετιμημένου, ον ετοιμήσα το από Ιών Ισραήλ, και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν του κεραμαίος, καθά συνέταξε μη Κύριος. Ο δε Ιησούς έστι έμπροσθεν του ηγεμόνος, και υπηρέτησε ένα αυτόν ο ηγεμόν λέγον, «Σι ή ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο δε Ιησούς έφυε αυτό, «Σι λέγεις». Και εν το κατηγορήστε αυτόν υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων, ουδέν απεκρίνατο. Τότε λέγει αυτό ο Πιλάτος, ουκ ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσι, και ουκ απεκρίθη αυτό προς ουδέν εν ρήμα, ώστε θαυμάζειν τον ηγεμόν αλίαν. Κατά δε ορτήν, ιώθη ο ηγεμόν απολύειν ένα των όχλων δέσμιων ον ήθελον. Είχον δε τότε δέσμιων επίσημων λεγόμενων Βαραβάν. Συνηγμένο νουν αυτόν είπε να αυτής ο Πιλάτος, τι να θέλετε απολύσω ημίν, Βαραβάν ή Ιησούν των λεγόμενων Χριστών, ή διγάρ ότι δια αυθόνων παρέδωκαν αυτόν. Καθημένου δε αυτού επί του βήματος απέστειλε προς αυτόν η γενή αυτού λέγουσα, μηδέν σύ και το δικαίω εκείνο, ο λάγαρε έπαθον σήμερον κατόναρ δι' αυτόν. Δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους ή να αιτήσονται τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν απολέσουσιν. Αποκριθείς δε ο ηγεμόν είπεν αυτής, τι να θέλετε από τον δύο απολύσω ημίν, και δε είπον Βαραβάν. Λέγει αυτής ο Πιλάτος, τι ουν πίσω Ιησούν των λεγόμενων Χριστών, λέγουσι αυτό πάντες, σταυρωθήτω. Ο δε ηγεμόν έφη, τι γαγόρε, τι κακό, τι γάρ κακόν επίησεν. Οι δε περισσός έκραζον λέγονται σταυρωθήτω. Ειδών δε ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών ειδώρα πενύψατο δασκήρας απέναντι του όχλου λέγον. Αθώος ημί από το αίματος του δικαίου τούτου, ημί σώψεστε. Και αποκριθείς πάσο λαός είπε, το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Τότε απέλυσε ένα αυτής τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν φραγγελός σας, παρέδοκε ή να σταυρωθεί. Τότε οι στρατεώτε του ηγεμόνος παραλαβώντες τον Ιησούν εις το πρετόριον, συνήκαγον επ' αυτόν όλην την σπήραν και εγδύσαντες αυτόν, περιέθηκαν αυτό κλαμίδα κοκκίνην και πλέξαντε στέφανον εξ ακανθών, απέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαμον επί την δεξιάν αυτού και γονιπετήσαντε έμπροσθεν αυτού ενέπαιζον αυτό λέγοντες «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων» και εμπτήσαντε εις αυτόν έλαβον τον κάλαμον και τυπτών εις την κεφαλήν αυτού. Και ότε ενέπαιξαν αυτό, εξέτησαν αυτόν την κλαμίδα και ενέτησαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απήκαγον αυτόν εις το σταυρώσε. Εξερχόμενοι δε ευρων άνθρωπον Κυριναίων ονόματι Σίμωνα, τούτον ιγκάρεψαν ειν άρη των σταυρών αυτού και ελθόντες εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά, ο εστί λεγόμενος κρανίου τόπος, έδωκαν αυτό ποιήν όξος μεταχολής με μειγμένον και γευσάμενο σου κήθελεν ποιήν. Σταυρώσαντες δε αυτόν διαμερίσαντο τα ημάτια αυτού βαλώντες κλήρον ή να πληρωθεί το ρηθένι που το προφήτου.
διαμερίζοντο τα ημάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Και καθήμενοι αιτήρωνα αυτόν εκεί και απέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού την αιτίαν αυτού διαγραμμένην. Ούτως εστίν Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε σταυρούνται εσύν αυτό δύο ληστέ, εις εκ δεξιών και εις εκ ευωνήμων. Εις δε των κρεμαστέντων κακούργων ευλασφήμια αυτών λέγον, εισύ ή ο Υιός, ο Χριστός σώσον σε αυτόν και ημάς. Αποκριθείς δε ο έτερος επί τίμα αυτό λέγον, ουδέ φοβήσει τον Θεόν ότι εν το αυτό κρυματιεί και εμείς μεν δικαίως άξια γάρ όν επράξαμε να απολαμβάνομεν. Ούτως δε ουδέν άτοπον έπραξε και έλεγε το Ιησού, νίστητι μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Κι είπεν αυτό Ιησούς, αμήν λέγος εις ημέρων μετεμού, εσύ εν το παραδείσο. Ιδέ παραπορευόμενοι ευλασφήμουν αυτόν, κινούνται στα σκεφαλάς αυτόν και λέγοντες, ο καταλύον των αών και εν τρισή ημέρας οικοδομών σώσον σε αυτόν, ή Υιός ή του Θεού, κατάβηθη από του Σταυρού. Ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπέζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων έλεγον, άλλους έσωσε, εαυτόν οδύνατε σώσε, ή βασιλεύς Ισραήλ, εστί καταβάτων είναι από του Σταυρού, και πιστεύσομεν αυτό, πέπιθεν επί των Θεών, εισάς τον είναι αυτόν, ή θέλει αυτόν, είπε γάρ ότι Θεού είμαι Υιός. Το δι' αυτό και οι ληστέ εις σταυρωθέντες αυτό, ονίδιζον αυτόν. Από δε εκ της ώρας σκότωσε γένετο επί πάσαν την γη, έως ώρας ενάτης. Περίδε την ενάτην ώρα ανεβόησεν ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγον, Ήλι, Ήλι, λαμά σαβαχθανή, του τέστη Θεέ μου, να τι με εγκατέλειπες. Την έσδε τον εκεί, εστώ τον ακούσαντες έλεγον ότι Ηλίαν φωνηνούτος, και ευθέως δραμών εις εξ αυτών και λαβών σπόγκων πλήσαστε όξους και περιθείς καλά μου επότισεν αυτόν. Οι δε λυποί έλεγον, αφεσίδομεν ή έρχεται Ηλίας σώσον αυτόν. Ο δε Ιησούς πάλι κράξας φωνή μεγάλη αφήκε το πνεύμα. Και ειδού το καταπέτασμα του ναού εσχύ στις δύο από άνωθεν έως κάτω και η γη εσύστη και οι πέτρες εσχίστησαν και τα μνημεία νεόχθησαν και πολλά σώματα των και κοιμημένων Αγίων ηγέρθη και εξελθόντες εκ των μνημείων μετά την έγερσιν αυτού εισήλθον εις την Αγίαν πόλην και εναφενίστησαν πολλοίς. Ο δε εκατόνταρχος και οι μεταυτού τηρούντες τον Ιησούν ειδώντες των σεισμών και τα γενόμενα εφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες, αληθώς Θεού Υιός είναι ούτως. Ήουν Ιουδαίοι να μην μείνει επί του Σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο, επί Παρασκευήν, ειν γάρ μεγάλη ημέρα εκείνη του Σαββάτου. Ρώτησαν τον Πιλάτον ή να κατεαγώσει να αυτόν τα σκέλη και αρθώσει. Ήρθαν όνοι στρατιώτε και του μεν πρώτου κατέαξαν τα σκέλη και του άλλου του συσταυρωθέντος αυτό. Πήδε τον Ιησούν, ελθόντες ως είδων αυτών ήδη τεθνικότα, που κατέαξαν αυτό τα σκέλη, αλλά στον στρατιωτών λόχη αυτού την πλευράν ένοιξε και ευθέως εξήλθε αίμα και είδωρ. Και ο Ιεροκός με μαρτύρηκε και αληθινή στην ημαρτυρία αυτού. Εκείνος είδεν ότι αληθή λέγει είναι και εμείς πιστέψετε. Εγένετο γάρ ταύτα είναι η γραφή πληρωθεί. Χωστούν, του συντριβήσετε αυτού και πάλι είναι τέρα γραφή λέγει. Όψονται εις όων εξεκέντησαν. Σαν δε εκεί και γυναίκες πολλέ απομακρώθεν θεωρούσε, έτινε συκολούθησαν το Ιησού από της Γαλιλαίας διακονούσε αυτό.
Εσύν Μαρία η Μαγδαλίνη και η Μαρία η του Ιακώβου και η Ιωσή μήτυρ και η μήτυρ των Υιών Ζεβεδαίου. Οψίος δε γενωμένης ήλθε εν άνθρωπος πλούσιος από Αρημαθέας του νομά Ιωσήφ. Ως και αυτός εμαθήτευσε το Ιησού. Ούτως προσελθόν το Πιλάτο ετήσα το σώμα του Ιησού. Τότε ο Πιλάτος εκέλευσε αποδούνε το σώμα. Και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ εν ετήληξε. Αυτός ειδών όνει καθαρά. Έθηκεν αυτού εν το κενό αυτό μνημείο ο ελατόμησεν εν η πέτρα και προσκυλήσας λίθον μεγάν το μνημείο απήλθεν. Ειν δε κι η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία καθήμενε απέναντι του τάφου. Ειρήνη σύ το σήμερον κρεμάτε επί ξύλου, ο ενίδασι την γην κρεμά σας. Προσπαθώ λοιπόν και εγώ να καταλάβω το μυστήριο, το νόημα αυτόν που βλέπω, ένα νόημα που είναι πέρα από όλα τα βλεπόμενα. Η Μεγάλη Παρασκευή είναι πάντα, αδελφοί, μια πρόκληση και μια πρόσκληση. Η σιωπή της Μεγάλης Παρασκευής, ο θάνατος του Θεού, είναι μια πρόκληση. Μια πρόκληση για να ερμηνεύσω και να καταλάβω τον κόσμο σήμερα. Ο Χριστός πάνω στο Σταυρό είναι η κρίση του κόσμου και του ανθρώπου. Ο Χριστός σταυρωμένος κρίνει τον κόσμο και την ιστορία. Ήταν τότε η κρίση. Είναι σήμερα και θα είναι και πάντα. Πρώτα η κρίση του Θεού. Αλλά η κρίση του Θεού ήρθε. Γιατί ως πρόβατον επί σφαγήν ήρθε. Και ως αμνός εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως ο κανήγη το στόμα αυτού. Εν τη ταπεινώση αυτού, αυτή την ταπείνωση βλέπουμε τούτε την ώρα, η κρίση αυτού ήρθε. Ο Χριστός πάνω στο Σταυρό επιβεβαιώνει το λόγο του. Δεν ήρθα για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Η δικαιοσύνη του Θεού δια του Σταυρού
οδηγεί στη σωτηρία τον άνθρωπο. Η Μεγάλη Παρασκευή είναι ο θάνατος όχι του ανθρώπου, ούτε του Θεού. Είναι ο θάνατος του θανάτου. Μετά την κρίση του Θεού έρχεται η κρίση του ανθρώπου. Η Μεγάλη Παρασκευή κρίνει τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο προσωπικά, την κάθε συγκεκριμένη κοινωνία. Τι συνιστά την κρίση του ανθρώπου, η στάση που θα πάρει απέναντι στη Μεγάλη Παρασκευή. Η στάση που θα πάρει απέναντι στο σταυρωμένο Χριστό. Η στάση που θα πάρει απέναντι στην αγάπη του Θεού, της οποίας μέτρος είναι ο Σταυρός. Η αποδοχή του Χριστού οδηγεί στη σωτηρία των άνθρωπων. Αυτός που εμπιστεύεται τον Χριστό δεν κρίνεται, γιατί πίστευσε. Και αυτός που δεν τον εμπιστεύεται έχει ήδη κριθεί, γιατί δεν πίστευσε, όπως ο ίδιος μας το είπε καθαρά. Πάνω στο Σταυρό ο Χριστός τα σαμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται. Πάνω στο Σταυρό ο Χριστός κατακρίνει, δηλαδή θεραπεύει, τη δική μας αμαρτία, αλλά στη δική του σάρκα. Με το δικό του τραύμα έρχεται να θεραπεύσει τη δική μας πληγή. Ποια είναι η αμαρτία του ανθρώπου? Η αποτυχία του. Θέλησε να γίνει Θεός, αλλά χωρίς το Θεό. Το αποτέλεσμα απέτυχε. Η πετάγη στη φθορά και στο θάνατο. Αυτή είναι η πρώτη, η ριζική, η υπαρξιακή αποτυχία του ανθρώπου, που από τότε σημαδεύει τη ζωή μας. Κωμικό το επιχείρημα, αλλά τραγικό το αποτέλεσμα. Αυτή την αυτονομία θα την επιχειρήσει ο άνθρωπος με τη σταύρωση του Χριστού. Η σύλληψή του, η προδοσία του Ιούδα, η δίκη του, ο λαός ο δυσαβής και παράνομος που προτιμάει τον ληστή αντί για τον ελευθερωτή, το συνέδριο των Ιουδαίων, η ανεπάρκεια του ηγετής που λέγεται Πιλάτος, οι χλεβασμοί του πλήθους, όλα αυτά ήταν μία ακόμη απόπειρα αυτονομίας από το Θεό. Η Ανάσταση όμως έδειξε πόσο κωμικά ήταν τελικά όλα αυτά. Η ιστορία επαναλαμβάνεται και σήμερα. Ο Χριστός και σήμερα επιχειρείται να ξανασταυρωθεί σε μια απεγνωσμένη, αλλά το ίδιο κωμική προσπάθεια των συγχρόνων σταυρωτών του. Θα θυμηθώ λίγο το λόγο του μεγάλου φιλοσόφου, του Πολ Σάρτρε, ενός αθέου φιλοσόφου. Λίγο πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μιλώντας, είπε: «Κύριε, ο Θεός πέθανε. Σας αναγγέλλω, Κύριε, το θάνατο του Θεού». Ο Νίτσε θα πει: «Εμείς είμαστε οι άθλιοι δολοφόνοι του». Αλλά ο Σάρτρε αργότερα θα πει: «Σκότωσα το Θεό γιατί νόμιζα ότι με χώριζε από τον άνθρωπο. Αλλά να που ο θάνατος του του Θεού έκανε τελεσίδικο αυτό το χωρισμό». Πόσο κωμικά στον απόϊχο της ιστορίας ακούγονται τα λόγια, αλλά πόσο τραγικό το αποτέλεσμά τους. Η μεταποίηση της ζωής σε κόλαση. Είναι ο ίδιος που θα πει, η άλλη είναι η κόλασή του. Η ίδια κωμική και ατελέσφορη κίνηση και στις μέρες μας και στον τόπο μας. Κάποιοι επιχειρούν και πάλι να σκοτώσουν και να σταυρώσουν τον Χριστό. Το σώμα του Χριστού αναζητώνται σύγχρονους Ιούδες που ποτέ δεν έριψαν. Οι σύγχρονοι σταυρωτές θα αναζητούν και θα επιστρατεύουν πάντα ψευδομάρτυρες. Άλλοτε το Ευαγγέλιο του Ιούδα, άλλοτε τον κώδικα Νταβίτσι, για να παραμορφώσουν το πρόσωπό του. Στόχος, ο αφανισμός του προσώπου του.
να φύγει ο Χριστός από τη δημόσια ζωή του τόπου, να φύγουν οι εικόνες από τα σχολεία και τους δημόσιους χώρους, να μπει η Εκκλησία στο περιθώριο και να σιωπήσει. Το σκηνικό είναι το ίδιο. Υπάρχουν οι σύγχρονοι χλεβαστές που θα προσπαθούν να γελιοποιήσουν την πίστη και τη σχέση με τον Χριστό. Τους ακούσαμε πριν από λίγες μέρες να ξυφορκούν εναντίον του Αγίου Φωτός. Ψευτοθαύμα το ονόμασε κάποια, αλλά δεν κατάλαβε το μεγάλο θαύμα που είναι η σάρκωση του Θεού, η σταύρωσή Του, η ανάστασή Του και η ανάληψή Του. Αν όλα αυτά είναι γεγονότα, τότε το Άγιο Φως είναι ένα μικρό αλλά πραγματικό θαύμα μπροστά στο μεγάλο θαύμα της θυσίας του Χριστού. Το έργο αυτό του χλεβασμού το επιχειρούν με υποδειγματικό τρόπο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα όργανά τους. Υπάρχουν και σύγχρονοι πιλάτοι που προσπαθούν να καλυφθούν πίσω από την ουδετερότητα της εξουσίας, λησμονώντας ότι η ουδετερότητα απέναντι στην αλήθεια σημαίνει προδοσία της αληθείας. Υπάρχουν τα ποικίλα συνέδρια των ανώμων που φωνασκούν, χλεβάζουν, μελετούν δικονομικούς τρόπους για να σταυρώσουν και πάλι το σώμα του Χριστού. Υπάρχει και ο λαός, και εμείς που είμαστε εδώ του την ώρα, που σήμερα Μεγάλη Παρασκευή μαζευόμαστε, μοιάζοντας να λέμε το Οσανά, αλλά παρασυρώμενοι από τους σύγχρονους εμπόρους των εθνών και των ανθρώπων, θα φωνάξουμε ίσως το Σταυρωτήτο. Πόσο επίκαιρα είναι τα λόγια που ακούσαμε προηγουμένως στον ύμνο. Δύο και πονηρά επίησε ο λαός μου. Εμέ εγκατέλειπε τη γυνήγα των ζωής και όριξε δια τον εαυτό του λάκκο συντετριμένο. Και σήμερα αυτός ο λαός προτιμά αντί για τον Χριστό τους βαραβάδες, αυτούς που τον ληστεύουν, που ληστεύουν τα παιδιά του, που ληστεύουν την οικογένειά του, που ληστεύουν την οικονομία του. Είναι τραγικό, αλλά μωραίνει Κύριος, ον βούλεται απολέσε. Θέλησαν να επιβεβαιώσουν όλα αυτά που λέγω, όταν τη Μεγάλη Τετάρτη συνήλθε η Βουλή των Ελλήνων για να συζητήσει για τη ληστεία που έκανε σαν κι αυτήν και ο Ιούδας. Η Μεγάλη Τετάρτη που αναφερόταν στο περιστατικό της γυναίκας εκείνης που μετανοημένη τρέχει να λείψει με πολύτιμο ρομύρο τα πόδια του Χριστού και ο Ιούδας παρατηρεί γιατί αυτό το μύρο δεν πουλήθηκε 200 δινάρια για να δοθεί στους φτωχούς και σημειώνει ο σχολιαστής. Όχι ότι τον ενδιέφεραν οι φτωχοί, αλλά είχε το ταμείο των μαθητών και τα βαλόμενα εβάσταζε. Μια πανομοιότυπη ιστορία που την ανέδειξαν μόνοι τους οι άνθρωποι της εξουσίας σήμερα. Πόσο κομικά είναι όλα αυτά, αλλά και πόσο τραγικά, αφού στο τέλος και σήμερα η ζωή μας είναι κόλαση και γίνεται όλο και χειρότερη. Και τι απαντάει η Εκκλησία του την ημέρα? Ο Θεός πέθανε, αλλά ο Χριστός ανέστη. Κανείς δεν κηρύττει πιο δυναμικά το θάνατο του Θεού από την Εκκλησία. Γιατί ο θάνατος του Θεού είναι ο θάνατος του θανάτου. Ο Χριστός ανέστη και ο θάνατός Του είναι η συντριβή του δικού μας θανάτου. Η Ανάστασή Του, ο θρίαμβος της δικής μας ζωής και της ελπίδας. Σταύρωναν κάποτε τον Χριστό στη γειτονική μας Αλβανία και σταύρωναν και όσους πίστευαν σε Αυτόν. Αλλά ο Χριστός ανέστη. Σταύρωσαν κάποτε τον Χριστό στην άλλοτε κρατεά Σοβιετική Ένωση, αλλά ο Χριστός ανέστη. Μάταιος ο κόπος όσων επιχειρούν να σταυρώσουν τον Χριστό στη σύγχρονη Ελλάδα.
ο Σταυρός και η Ανάσταση, απέδειξαν ότι ο Χριστός είναι ο μοναδικός Κύριος της ιστορίας. Η στάση μας απέναντί Του θα αποδεικνύει πόσο κομική ή πόσο σοβαροί είμαστε, αρκεί η κομικότητά μας να μην γίνεται η κόλαση των άλλων και της κοινωνίας. Καλή Ανάσταση, αδελφοί. Αμήν. Αμήν, κύριε. Εις πολλά Yeah.